Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε τι ανακοίνωσε, τι δήλωσε λίγο πριν ο Υπουργό Πολιτική Προστασία, ο κύριο Κικίλια, ο οποίο ενημέρωσε ότι πάνω από 600 πυροσβέστε αυτή τη στιγμή επιχειρούν στι περιοχέ με τα πύρινα μέτωπα. Επιχειρούν 670 πυροσβέστε, 27 ομάδε δασοκομάντο, 183 οχήματα και 32 εναέρια, 17 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα. Οι άνεμοι είναι και σήμερα στα 7 μποφόρ και δυστυχώς θα παραμείνουν πολύ ισχυροί και τις επόμενες ώρες. Θέλω να είμαι σαφής. Η αντίδραση τόσο με επίγεια όσο και με εναέρια μέσα στην αρχική αιστεία στο Βαρνάβα ήταν άμεση. Το πρώτο εναέρο επιχείρησε μόλις 5 λεπτά από την έναξη της φωτιάς καθώς ήταν ήδη στον αέρα και πραγματοποιούσε έμφορτη περιπολία ενώ οι πρώτες επίγειες δυνάμεις έφτασαν στα πρώτα 7 λεπτά Σταδιακά και σε σύντομου χρόνου, οι δυνάμει ενισχύονταν συνεχώ με τα ενέργεια να φτάνουν τελικά τα 29, και του πυροσβέστε να ξεπερνούν του 500. Δυστυχώ, η πρόβλεψη τη Επιτροπή Εκτίμηση Κινδύνου, που έβαζε την Αττική και άλλε περιοχέ τη Ελλάδα σε κόκκινο συναγερμό, επιβεβαιώθηκε. Θα συνεχίσουμε με όλε μα τι δυνάμει μέχρι να τεθεί σε έλεγχο και να σβήσει και η τελευταία αιστεία.